Πάμε γρήγορα στον Κώστα Μπελιά, τον αρμόδιο συντάκτη του Real, να μας πει σχετικά με την απόφαση της έφεσης του Ολυμπιακού που έχει κάνει στο μάτς με την ΑΕΚ. Έλα, Κώστα. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, σας διαβάζω την απόφαση ακριβώς όπως λέει. Είναι πολύ μικρή η ανακοίνωση της Επιτροπής Εφέσεων. Η Επιτροπή Εφέσεων με την υπαριθμό 12-2018 απόφασή της απέρριψε την έφεση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Κατά τη στάδε απόφασης δεν παίζει κάποιο ρόλο. Η ουσία είναι ότι η ποινή της αφαίρεσης των 3 βαθμών για τους Ερυθρόλευκους διατηρείται. Για το μάτς με την ΑΕΚ μιλάμε. Διατηρείται η ποινή του Ολυμπιακού, άρα συνεχίζει με μείον 3 βαθμούς. Λοιπόν, τώρα η βαθμολογία έχει ως εξής, θα μας την πεις. Μισό λεπτάκι, θα σας την πω τη βαθμολογία, δεν αλλάζει κάτι στην βαθμολογία. Αυτό που ουσιαστικά μένει είναι να δούμε τις υπόλοιπες αποφάσεις. Λοιπόν, σας διαβάζω την βαθμολογία, η ΑΕΚ έχει 54 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 52, ο Ολυμπιακός 50, ο Ατρόμητος 47. Αυτά είναι χωρίς τις αποφάσεις. Έτσι, σας λέω την πρώτη ξαναπες πάλι. Η ΑΕΚ 54, μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ 52, ο Ολυμπιακός 50, ο Ατρόμητος 47. Μα 50 Ολυμπιακός, ναι. Με την αφαίρεση των 2 βαθμών. Όχι. Όχι. Γιατί όχι. Λοιπόν, αφού απορρίφθηκε δεν λέει 47 Ολυμπιακός. 47, ναι. Σας λέω τώρα την απόφαση όπως την έχει η Super League στην σελίδα της. Μάλιστα. Και με το μείον 3 του ΠΑΟΚ, αν υπάρχει τιμωρία, ξεκινάμε από το μείον 3, ναι. Πάει 49. Και η ΑΕΚ που παίρνει τον αγώνα πάει 57. Προσέξτε, αυτή την εβδομάδα πιθανόν να έχουμε ξεκάθαρα πράγματα όσον αφορά τους αστερίσκους που συνηθίζουμε να βάζουμε στη βαθμολογία, γιατί θα έχουμε λογικά και την πρωτοδική απόφαση για το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, έχουμε πλέον δεδομένη απόφαση για το Ολυμπιακός-ΑΕΚ, ως εκ τούτου θα ξέρουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τι ακριβώς συμβαίνει, ενώ θα έχουμε και ουσιαστικά το διαιτητικό δικαστήριο για το Ολυμπιακός, για το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Έχουμε και για το ΠΑΟΚ-Γιάννα ΠΑΟΚ. Για το ΠΑΟΚ-ΠΑΣ-Γιάννα, νομίζω ότι εκεί δεν θα αλλάξει κάτι. Απλά το περιμένουμε. Το καλό είναι ότι θα έχουμε πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε πρωτάθλημα πριν από λίγο βγει και η απόφαση της Λίγκας. Είχαμε αυτή διοικητικό συμβούλιο. Διοικητικό συμβούλιο θα βγει σε λίγο μία ανακοίνωση. Ομόφωνα αυτή η ανακοίνωση βγαίνει και οι 16 ΠΑΕ συνενώνουν σε αυτό. Συνέδεσε λίγα και ο Ολυμπιακός. Η οποία θα αναφέρει ουσιαστικά αυτά που έλεγε ο Βασιλιάδης στο δεσμευτικό έγγραφό του, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, στο δεσμευτικό έγγραφό του. Θα είναι μια επιστολή με την οποία θα δίνει το πράσινο φως για να αρχίσει το πρωτάθλημα το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Προσέξτε, με την 26η αγωνιστική. Με το ΑΕΚ ΠΑΟΚ δηλαδή, με το ΑΕΚ Παναθηναϊκό, συγγνώμη, ναι. Το ντέρμπι δηλαδή. Και Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και Λιβαδιά Ολυμπιακός. Και το μάτς που εκκρεμεί του Απόλλωνα με τον Πας Γιάννενα. Πας Γιάννενα Απόλλωνας είναι το μάτς που ήταν να γίνει Δευτέρα όταν διεκόπτει θα γίνει τη Μεγάλη Τετάρτη. Ωραία, κάτι άλλο να πω. Βγήκε απόφαση για το αίτημα της ΑΕΚ να μην υποβιβάζονται ομάδες που χρωστάνε. Όχι, είναι κάτι που δεν το γνωρίζω ακόμα, γιατί είναι μόλις τελείωσε το συμβούλιο. Δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν σε κάποια άλλη συνεδρία, όπως και κάποιο αίτημα του. Πάντως, αν αυτό ψηφιστεί, θα αποτελεί τρομακτική αδικία για τον Ηρακλή. Βέβαια, μα και γι' αυτό είναι και η τρομακτική αδικία. Τρομακτική αδικία. Έτσι, γιατί έχουμε 8 ομάδες που δεν θα πάρουν άδεια. Δεν δικαιούνται να πάρουν άδεια. Ναι, ο Ηρακλής γι' αυτό διαμαρτύρεται ήδη. Και μόνο στο άκουσμα τη και μόνο στη σκέψη αυτή. Και να πούμε, Κώστα, ότι πέρυσι τον Ηρακλή τον έδωσε ο Γκαγκάτσης. Ο Γκαγκάτσης επέμενε Super League να πέσει η ομάδα η οποία χρωστάει. Ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι πρόταση τη ΑΕΚ πάντως αυτό. Ναι, πρόταση τη ΑΕΚ για να σου στο Γκαγκάτσι. Ναι, και... και στηρίζεται σε τι, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Στηρίζεται σε γεγονός ότι είναι θολό το τηλεοπτικό τοπίο, ως εκ τούτου δεν μπορούν να έχουν προσδοκόμενα έσοδα οι ομάδες, άρα δεν μπορούν. Και όλα αυτά για την Νόβα. Για την Νόβα, για την Νόβα. Όλα αυτά για τα τηλεοπτικά. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Λοιπόν, τώρα η βαθμολογία έχει ως εξής, θα μας την πεις. Μισό λεπτάκι, θα σας την πω τη βαθμολογία, δεν αλλάζει κάτι στην βαθμολογία. Αυτό που ουσιαστικά μένει είναι να δούμε τις υπόλοιπες αποφάσεις. Λοιπόν, σας διαβάζω την βαθμολογία, η ΑΕΚ έχει 54 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 52, ο Ολυμπιακός 50, ο Ατρόμητος 47. Αυτά είναι χωρίς τις αποφάσεις. Έτσι, σας λέω την πρώτη τετράδα. Ξαναπες πάλι. Η ΑΕΚ 54, μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ 52, ο Ολυμπιακός 50, ο Ατρόμητος 47.
Μα 50 Ολυμπιακός, ναι, με την αφαίρεση των δύο βαθμών. Όχι. Όχι. Γιατί όχι, λοιπόν, αφού απορρίφθηκε δεν λέει 47 Ολυμπιακός. 40 λεπτά, ναι, σας λέω τώρα την απόφαση πως την έχει η Super League στην σελίδα της. Μάλιστα. Και με το μείον 3 του ΠΑΟΚ. Έχουμε πρωτάθλημα, πριν από λίγο βγήκε η απόφαση της Λίγκας. Είχαμε αυτή διοικητικό συμβούλιο. Διοικητικό συμβούλιο, θα βγει σε λίγο μία ανακοίνωση. Ομόφωνα αυτή η ανακοίνωση βγαίνει και οι 16 ΠΑΕ συνενώνουν σε αυτό. Συνέδεσαι τελικά και Ολυμπιακός. Η οποία, ναι, η οποία θα αναφέρει ουσιαστικά αυτά που έλεγε ο Βασιλιάδης στο δεσμευτικό έγγραφό του, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, στο δεσμευτικό έγγραφό του. Θα είναι μια επιστολή με την οποία θα δίνει το πράσινο φως για να αρχίσει το πρωτάθλημα το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Προσέξτε, με την 26η αγωνιστική. Με το ΑΕΚ ΠΑΟΚ δηλαδή, με το ΑΕΚ Παναθηναϊκό, συγγνώμη, ναι, το ντέρμπι δηλαδή. Και Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και Λιβαδιά Ολυμπιακός. Και το μάτσο που εκκρεμεί του Απόλλωνα με τον Μπας Γιάννενα, Μπας Γιάννενα Απόλλωνας. Πάμε γρήγορα στον Κώστα Μπελιά, τον αρμόδιο συντάκτη του Real, να μας πει σχετικά με την απόφαση της έφεσης του Ολυμπιακού που έχει κάνει στο μάτς με την ΑΕΚ. Έλα, Κώστα. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, σας διαβάζω την απόφαση ακριβώς όπως λέει. Είναι πολύ μικρή η ανακοίνωση της Επιτροπής Εφέσεων. Η Επιτροπή Εφέσεων, με την υπαριθμό 12-2018 απόφασή της, απέρριψε την έφεση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Κατά τη στάδε απόφαση δεν παίζει κάποιο ρόλο. Η ουσία είναι ότι η ποινή της αφαίρεσης των 3 βαθμών για τους Ερυθρόλευκους διατηρείται. Για το μάτς με την ΑΕΚ μιλάμε. Διατηρείται η ποινή του Ολυμπιακού, άρα συνεχίζει με μείον 3 βαθμούς. Αν υπάρχει τιμωρία, ξεκινάμε από το μείον 3, πάει 49. Και η ΑΕΚ που παίρνει τον αγώνα πάει 57. Προσέξτε, αυτή την εβδομάδα πιθανόν να έχουμε ξεκάθαρα πράγματα όσον αφορά τους αστερίσκους που συνηθίζουμε να βάζουμε στη βαθμολογία, γιατί θα έχουμε λογικά και την πρωτοδική απόφαση για το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, έχουμε πλέον δεδομένη απόφαση για το Ολυμπιακός-ΑΕΚ, ως εκ τούτου θα ξέρουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τι ακριβώς συμβαίνει, ενώ θα έχουμε και ουσιαστικά το διαιτητικό δικαστήριο για το Ολυμπιακός, για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έχουμε και για το ΠΑΟΚ Γιάννα ΠΑΟΚ. Για το ΠΑΟΚ Πας Γιάννα, νομίζω ότι εκεί δεν θα αλλάξει κάτι. Απλά το περιμένουμε. Το καλό είναι ότι θα έχουμε πρωτάθλημα το Σαββατοκυριακό. Είναι το μάτς που ήταν να γίνει Δευτέρα όταν διεκόπτει το πρωτάθλημα. Θα γίνει τη Μεγάλη Τετάρτη. Ωραία, κάτι άλλο να πω. Βγήκε απόφαση για το αίτημα της ΑΕΚ να μην υποβιβάζονται ομάδες που χρωστάνε. Όχι, είναι κάτι που δεν το γνωρίζω ακόμα, γιατί είναι μόλις τελείωσε το συμβούλιο. Δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν σε κάποια άλλη συνεδρία, όπως και κάποιο αίτημα του. Πάντως, αν αυτό ψηφιστεί, θα αποτελεί τρομακτική αδικία για τον Ηρακλή. Βέβαια. Μα και γι' αυτό είναι και η τρομακτική αδικία. Τρομακτική αδικία. Έτσι, γιατί έχουμε 8 ομάδες που δεν θα πάρουν άδεια. Δεν δικαιούνται να πάρουν άδεια. Ναι, ο Ηρακλής γι' αυτό διαμαρτύρεται ήδη. Και μόνο στο άκουσμα της και μόνο στη σκέψη αυτή. Και να πούμε, Κώστα, ότι πέρυσι τον Ηρακλή, τον έσω